Η μπαλαρίνα, κοίτα. Πάει πάλι στο χώρο. Να ξέρεις, η φυσική λήψη είναι η καλύτερη. Oh,
Γιατί είναι δουλειά που γίνεται, δεν τους βλέπω καθαρά.
υπάρχουν πιο γνωστά τα παιδάκια. Όμως το πάνε μια χαρά το κουμπέρι, το μαγιτάξι θα μου κράτα, δεν είναι το πάνε μια χαρά. Για τα μου κράτα, μια χαρά το πάνε. Τριάδας Δημητρίου Γεωργίου Θωμάς Νικολάου και υπέ του συγχωρηθήν αυτούν πάν πλημένει με πουσιώδε και ως ο Θεός τάξη ψυχάς αυτούν θα ειδεί και να πάβονται τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των ουρανών και άκουεσαι των αυτών αμαρτίων παρά Χριστό το θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Πρόσκου Κύριε του Κυρίου δεηθόμενου. Ο Θεός το πνεύμα του και πάσαρκός το θάνατο καταπατήσες τον δε διάβολο καταργήσες και ζωή του κόδωρη σάμενο αυτό κύριε ανάπαυσον και τα ψυχά του κειμένου δούρου του τριάδε την ελληνική. Εν τόπο την ώρα τόπο χρόνο τόπο να ψήξει ο σελό τα πέντε ω ζήτη και στα ότι και έστι άνθρωπο ω ζήτη δικού χαμαρτή. Σιγά αρμόζει του αμαρτίε υπάρχει η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κειμένου δούρου σου τριάδου Δημητρίου Γεωργίου Θωμά Νικολάου. Χριστέ, ο Θεό ημών και στη δόξα να πέμπομεν. Σι του Ανάρχου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός σε τεχείον δόξα. Ω και νεκρών και ζών του ποιους ανέχους αθάνατο βασιλεύ και αναστάσσα εκ νεκρών. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείς Παναχράτου και Παναμόμου και αυτού μικρός. Τον Αγία Δόξα και Πανεπιστήμιο Αποστόλων, τον Ισίου και Θεοφόρο Πατέρα Λιμών, τον Αγία Δόξα, προπατώρα Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου Τρεμένου και Πάου τον Αγίου, τα ψυχά του ξημώνει με τα στάδου δούλου, τριάδου Δημητρίου Γεωργίου Θωμά Νικολάου, αυτό είναι σκηνέ δικαίων τάξη. Εν κόρπη Αβραάμ να πάψει και με τα δικαίω συναριθμίσε, ημά δελεήσου αγαθό και φιλάνθρωπο κυρίμο Θεό. Αιωνία σα σημεί με ξημακάριστη και εμεί αδελφοί μου. Αιωνία σα σημεί με ξημακάριστη και εμεί αδελφοί μου. Αιωνία σα σημεί με ξημακάριστη και εμεί αδελφοί μου.
Κύριο Πάτερ, μόνο Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ελέησου και σώσουν εμάς. Αμήν. Ο Θεός τον απάψει η ζωή μας. Ομιλία από την κυρία Ευσταθία Σιάκα. Εδεσιμότατε, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Νικολάου Σκουφά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φωτεινιώτες, συγκεντρωθήκαμε σήμερα δίπλα σε τούτο το ταπεινό μνημείο για να αποτίσουμε ελάχιστο φόρο τιμής στους συγχωριανούς μας που εκτελέστηκαν και θυσιάστηκαν στο βωμό του χρέους κατά την περίοδο της κατοχής. Ωστόσο, ας αφήσουμε τη σκέψη μας να περιπλανηθεί σε εκείνη την εποχή. Αλήθεια, πόσοι από εμάς τους φωτεινιώτες οι νεότεροι δεν μεγαλώσαμε ακούγοντας εκστασιασμένοι από τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, τα φοβερά εκείνα γεγονότα με αποκορύφωμα την εκτέλεση των πέντε φωτεινιωτών και πόσοι από εσάς οι μεγαλύτεροι δεν ζήσατε την πείνα, την εξαθλίωση της στερήσης αυτού του πολέμου. Στον πόλεμο του 1940 η Ελλάδα βάδισε για μια ακόμα φορά στον δρόμο του εθνικού χρέους. Όλοι οι Έλληνες σήκωσαν στα ταλέπορα και αδύναμα από την πείνα χέρια τους το βάρος του αγώνα. Η αντίσταση του ελληνικού λαού κορυφώνεται. Συγκροτούνται αντιστασιακές οργανώσεις, γεγονός που σκληραίνει τη στάση των κατακτητών με συλλήψεις, εμπρισμούς, εκτελέσεις. Επειδή το χωριό μας, λόγω της θέσης του, δημιουργούσε συνθήκες κάλυψης των ανταρτών, αλλά και ελέγχου της γύρω περιοχής, ενίσχυσε τη σκέψη των Ιταλών ότι κάπου κοντά στο Φωτεινό υπάρχουν λιμέρια ανταρτών. Γι' αυτό, το ξημέρωμα της 3ης Μαρτίου 1943, ημέρα Παρασκευή, οι Ιταλοί περικύκλωσαν το χωριό, όρμησαν στα σπίτια, στους στάβλους, στους αχαιρώνες, ψάχνοντας για αντάρτες και ενοχοποιητικά στοιχεία. Εκείνο το ξημέρωμα οι Ιταλοί ανέβηκαν στο χωριό, φέρνοντας μαζί τους και την 38χρονη Τριάδα Κασελούρη, γνωστή σαν Γιώργενα του Βαγγέλη, μάνα 4 παιδιών και 4 μηνών έγκυο. Είχε κατέβει στο Κομπότι να δει τον άντρα της που δούλευε σαν βοσκός. Αφού τη χτύπησαν αλίπητα και τη βασάνισαν 2 ολόκληρες μέρες, προκειμένου να τις αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με τη δράση των ανταρτών του Φωτεινού, την εκτέλεσαν στη θέση πύργος που βρίσκεται απέναντι από το ύψωμα των Αγίων Αποστόλων. Στη συνέχεια συνέλαβαν 60 άντρες και παιδιά άνω των 15 ετών και τους συγκέντρωσαν σε αυτό εδώ το ύψωμα που βρισκόμαστε τώρα και τους ανέκριναν έναν έναν περικυκλωμένους με οπλοπολιβόλα. Μιας και οι ανακρίσεις και οι απειλές δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι Ιταλοί αποφασίζουν να τους πάρουν μαζί τους και να συνεχίσουν το έργο τους στην έδρα τους στο Κομπότι. Από εκεί τους μετέφεραν στην Άρτα, σε παλιό κτίριο της Αγίας Θεοδόρας. Από τα ενοχοποιητικά στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, ξεχώρισαν το Δημήτριο Σιάκα, 48 ετών, πατέρα 9 ανήλικων παιδιών, και αφού τον βασάνισαν για πολλές ημέρες, χωρίς να βγάλουν κουβέντα από το στόμα του, τον σκότωσαν στη βαλμάδα του Βάλτου. Ξεχώρισαν ακόμα οι Ιταλοί και βασάνισαν απάνθρωπα και εκτέλεσαν το Θωμά Πανέτα, 49 ετών, πατέρα 5 παιδιών στις Κυρκυζάτες, το Γιώργο Καραθάνο, 35 ετών, πατέρα 2 ανήλικων παιδιών, στην Παλιά Φιλιππιάδα, καθώς και τον Νικόλαο Πανέτα, 25 ετών, στους Κωστακιούς. Εδώ στο ύψωμα του χωριού στήθηκε ο τύμβος για να μείνει στους αιώνες και να υπενθυμίζει ότι η βαρβαρότητα δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζει και θα συνεχίζει τη δική της ιστορική πορεία με τη δική της λογική όσο πολιορκούν την ανθρώπινη ψυχή τα άγρια πάθη της πλεονεξίας, του εγωισμού και της εκμετάλλευσης. Θα υπενθυμίζει ότι κανένας δεν μπορεί να καθίσει στο σβέρκο σου εκτός αν σύ ο ίδιος σκύψεις.
Συγχωρήσαμε ένα λαό που οι άφρονες ηγέτες του τον έσπρωξαν να σκορπίσει τον όλεθρο στον κόσμο. Και σήμερα συνυπάρχουμε και συνεργαζόμαστε μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Δεν ξεχνάμε όμως εκείνες τις πράξεις που σπηλώνουν και ευτελίζουν τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω πως σήμερα που ο σύγχρονος κόσμος είναι γεμάτος ανασφάλεια, τυφλή βία, ανισότητες και αδικία, η θυσία των συγχωριανών μας στο βωμό της πατρίδας έχει αναμφισβήτητα συμβολική αξία. Η σημερινή μέρα είναι η μέρα μνήμης για αυτούς που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία και αντίστασης απέναντι στους ισχυρούς Ευρωπαίους που θέλουν να μας υποτάξουν με άλλης μορφής πόλεμο τον οικονομικό που με ύπουλους τρόπους υποδουλώνει τους αδύναμους λαούς, λαούς χωρίς αντιστάσεις και εθνική συνείδηση. Τιμημένοι μας ήρωες, Τριάδα, Δημήτρη, Γιώργο, Θωμά, Νικόλα, με σεβασμό, συγκίνηση και ευλάβεια υποκλινόμαστε στο μεγαλείο της ψυχής σας και στο μαρτυρικό σας θάνατο. Τους φασίστες τους κοιτάξατε κατάματα. Δεν τους φοβηθήκατε και επίμονα αρνηθήκατε να γίνετε οι σπιούνοι και οι καταδότες των συγχωριανών σας και των υπόλοιπων αγωνιστών της εθνικής αντίστασης. Η θυσία σας είναι η ιερή παρακαταθήκη για μας για συνεχή αγώνα και εθνική επαγρύπνηση. Σας υποσχόμαστε ότι ποτέ δεν θα σας ξεχάσουμε. Κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Μάρτη θα ερχόμαστε εδώ σαν απλοί προσκυνητές για να αντλούμε θάρρος, δύναμη και αγάπη για την πατρίδα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει. Αιωνία σας η μνήμη. Κατάθεση στεφάνων. Ο Δήμαρχος κύριος Ευστάθιος Γιαννούλης για το Δήμο Νικολάου Σκουφά και την Εθνική Αντίσταση. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σάρτας, κύριος Βασίλειος Ψαθάς. Εκπρόσωπος του Ανωτάτου Διοικητή Φρουράς Σάρτας. Εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάρτας. Για την Ένωση Αξιωματικών Στρατού, ο Συνταγματάρχης εν Αποστρατεία Φελέκης Θεόδωρος. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Άρτας. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Φωτεινού, κύριος Χαρίλαος Μαλτέζος. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Φωτεινιωτών. Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Φωτεινού.
εκπρόσωπος των συγγενών των θυμάτων της 3 Μαρτίου του 1943, κύριος Σπυρίδων Σάκας. Αθάνατοι νεκροί, σε εσάς με το τιμιό σας αίμα πουτίσετε το δέντρο της ελευθεριάς, η ένδειξη λαχής του φόρου τιμής, ευλαβώς γινωτογόνη και σας καταθέτω το μικρό τούτου δαφνου Στέφανο. Αιωνία σας η μνήμη. Σιγή ενός λεπτού. Εθνικός ύμνος. Τελετής. Δίνα. Συγγνώμη, στο χώρο του σχολείου έχει ένα μικρό κέρασμα. Μπορείτε να περάσετε. Я
Τι να κάνω. Ανάρθω. Ήμπτανε. Ήμπτανε. Ήμπτανε.